και σε μένα θεωρείστε από τους ανθρώπους του ποδοσφαίρου της Ακαδημίας ως ένας από τους κορυφαίους προπονητές, και προπονητές και ανθρώπους που γενικά ασχολούνται με τα μικρά παιδιά. Το λέω αυτό επειδή είπατε στην πρώτη σας τοποθέτηση ότι είπατε στην ΑΕΚ κάτι διαφορετικό. Επειδή έχετε δουλέψει και σε άλλες μεγάλες ομάδες, τι δεν είχε και έχετε βρει εδώ, ποιες είναι οι διαφορετικές συνθήκες που βρήκατε στην ΑΕΚ? Καταρχήν όλες οι παροχές αυτές για τα παιδιά. Τόσο γρήγορα, μέσα σε τρεις μήνες, έχουν γίνει πράγματα για τα παιδιά, το οποίο άλλοι παλεύουν χρόνια για να... είναι γενικά και το σκεπτικό παίζει ρόλο, το ανθρώπινο δυναμικό. Είναι πολύ ωραίο οι παροχές, αλλά χωρίς ανθρώπινο δυναμικό. Πρέπει να μιλάμε την ίδια γλώσσα, να πρεσβεύουμε τα ξέρεις, να καταλαβαίνουμε, να νιώθουμε τα παιδιά, να νιώθουμε γενικά το περιβάλλον. Για μένα είναι πολύ, πολύ σημαντικό και πολύ όριο τις προηγούμενες εκδηλώσεις ή δύο χρόνια στο. Πάντα υπήρχε, πάντα κοιτάω την καλή πλευρά, γιατί από παντού έχεις κέρδος. Αυτά τώρα, αυτή τη στιγμή είναι ένα βήμα μπροστά από